Μάλλον είναι η σειρά μου. Α, σε παρακαλώ λίγο ακόμα. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κι εγώ. Λυπάμαι, Γουλιμπούλη. Κοίτα πόσο ψηλά πετάει. Είσαι πολύ μεγάλος. Το ξέρω, το ξέρω. Καλό μου, Γουλιμπούλη, λυπάμαι. Τι να κάνουμε για να σου φτιάξουμε το κέφι? Αλήθεια, θέλετε να μου φτιάξετε το κέφι? Ναι. Είστε σίγουροι? Ναι, έτσι νομίζουμε. Τι έχεις στο μυαλό σου? Όχι, άστο μωρέ. Είναι μεγάλη χάρη. Α, μην είσαι χαζός, Γουλιμπούλη. Πες μας τι θέλεις. Κοιτάξτε, ξέρετε πόσο μ' αρέσουν οι τηγανίτες. Γουλιμπούλη, μπες στην ουσία. Επίσης, λατρεύω τα μπισκότα ανθρωπάκια. Α, και εγώ λατρεύω τα μπισκότα ανθρωπάκια. Θα σε βοηθήσουμε να φτιάξεις. Τότε ας ξεκινήσουμε. Μάγκη, βοήθαμε να φτιάξω το τραπέζι. Θα βοηθήσω κι εγώ. Μ' αρέσει να γλύφω τα μπολ. Ωραία, Μάγκη. Τώρα. Ουψ. Εντάξει, φέρνω τα φορμάκια και τη λαμαρίνα. Φέρε τις σταφίδες να τις βάλω για μάτια. Μην ξεχάσεις τα κουμπιά. Μ' αρέσουν πολύ οι σταφίδες. Κοίτα, Ηρακλή, το μπολ είναι πεντακάθαρο. Έκανα πολύ καλή δουλειά. Τώρα μπορείς να το πλύνεις εκεί με ζεστό νερό και σαπούνι. Εντάξει, Ηρακλή, το ξέρω. Μυρίζουν ωραία. Ω, Ηρακλή, τέλεια είναι. Κοίτα τι ωραίο χαμόγελο που έχουν. Πρόσεχε, μην τα πιάνεις, είναι ακόμα ζεστά. Μέχρι να κρυώσουν, γιατί δεν κάνουμε ένα διάλειμμα? Καλή ιδέα. Να σπρώξω εγώ τώρα. Εντάξει, αλλά όχι πολύ δυνατά. Εντάξει. Και όχι πολύ ψηλά. Εντάξει. Πρόσεξε, μην πέσω. Εντάξει, εντάξει. Μάγκη, είναι έτοιμα τα μπισκότα? Α, δεν ξέρω. Ω, α! Ελάτε, πάμε, 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 σηκώθετε. Α, πώς είναι δυνατόν? Α, να τα πιάσουμε. Τρέξτε, παιδιά. Πρόσεχε τον τύπο με τις βούλες. Έλα πίσω. Δεν θα παραδοθούμε. Δεν θα μας κάνεις γεύμα εσύ και η φίλη σου. Υποσχόμαστε ότι δεν θα σας φάμε. Βγες έξω να παίξουμε. Σε παρακαλώ. Δεν είναι ευγενικό αυτό. Σιγά. Έτσι εκδικούνται τα μπισκότα. Μπράβο. Πού να πήγαν άραγε? Βγείτε έξω, βγείτε έξω γρήγορα. Δεν νομίζω να πιστεύεις ότι θα εμφανιστούν. Θέλω πολύ να παίξω μαζί τους, είναι πολύ χαριτωμένα. Δεν θα τα βρούμε μένοντας εδώ. Λοιπόν, ας σκορπιστούμε. Εγώ θα πάω από εδώ. Ηρακλή, πήγαινε από εκεί. Και εσύ, Γουλιμπούλη, από εκεί. Μην κάνετε θόρυβο. Τι ήταν αυτό? Δεν ρώξα τίποτα. Θεέ μου, αυτό
αυτός με τις βούλες είναι τεράστιος. Πού είστε, ανθρωπάκια? Ει, εγώ είμαι η Μάγκη. Ελάτε έξω να παίξετε μαζί μας. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα σας φάμε. Βγείτε να μπορούμε να σας δούμε. Μην τους πιστεύετε, παγίδα είναι. Θα μας βρουν αν μείνουμε εδώ. Ας κρυφτούμε στο ψηλό γρασίδι. Καλή ιδέα, πάμε, πάμε. Κανένα ίχνος τους. Α, θέλω να γίνουμε φίλοι. Νομίζεις ότι θα το πιστέψουν? Έχει δίκιο ο Ηρακλής Γουλιμπούλη. Είδες ποτέ μπισκοτάκι που να μην ήθελες να το βουτήξεις ένα ποτήρι ζεστό γάλα? Μάλλον όχι. Α, Ηρακλή, αφού δεν μπορούμε να πιάσουμε αυτά, γιατί δεν ψήνουμε άλλα? Μην είσαι χαζός. Δεν ξέρω, κάτι έβαλα παραπάνω. Πάντως ό,τι κι αν ήταν δεν μπορώ να το ξανακάνω. Ίσως βάλαμε πολύ τζίντζερ. Οπότε δεν κάθομαι ήσυχη. Η μητέρα μου μου λέει: Μάγκη, πόσο τζίντζερ έφαγες σήμερα? Εγώ όμως θέλω να τα φάω, όχι να τα κυνηγάω. Εντάξει. Δεν φτιάχνω άλλα μπισκοτάκια. Τώρα ας ψάξουμε να τα βρούμε. Α, κουράστηκα. Κι εγώ, τι τρέχει? Τι γίνεται? Έχασα τα κουμπιά μου. Κι εγώ τα δικά μου. Πρέπει να παραδοθούμε. Νικηθήκαμε, πρέπει να τα παρατήσουμε. Πάμε, θα υψώσω τη λευκή σημαία της παράδοσης. Κοιτάξτε. Ω, τα καημένα δείχνουν εξαντλημένα. Τα παρατάμε. Κερδίσατε, κουραστήκαμε πια. Κοιτάξτε, έχασα τα κουμπιά μου. Το ίδιο κι αυτός. Ω, καημενούλα, α, μη φοβάστε. Ο Ηρακλής και εγώ θα σας ξαναβάλουμε κουμπιά. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, και μετά. Και μετά θα σας βρω ένα μέρος στην παραμυθοχώρα για να ζήσετε ευτυχισμένα. Και όταν θα έχω χρόνο θα σας ψήσω ένα σπιτάκι για να ζείτε. Περιμένετε να δείτε τι υπέροχα σπιτάκια φτιάχνει ο Ηρακλής. Wow, είστε φοβεροί. Και σας υπόσχομαι ότι δεν θα σας φάω. Σπάγκι, κολοκύθες και καπέλα. Το κουβάρι με τον σπάγκο του Ηρακλή θα γίνει πολύ μεγάλο. Είναι γεγονός. Πότε θα μας αφήσεις να το δούμε? Ήθελα να σας μιλήσω γι' αυτό. Γούλι μπούλι, Ηρακλή, δεν είναι ενδιαφέρον να μας μιλήσεις για το σπάγκο? Αφήστε με να σας εξηγήσω, παρακαλώ. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Σκέφτηκα να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Θα καλέσουμε τους φίλους μας να εκθέσουμε κάποια αντικείμενα και μετά θα ψηφίσουμε τα καλύτερα. Α, πολύ καλή ιδέα. Ας αρχίσουμε αμέσως. Θα το πω σε όλους. Καλύτερα να βιαστώ. Προσοχή, παρακαλώ. Να έρχεστε εδώ ένας-ένας να δίνετε τα ονόματά σας. Να βάζετε τη συμμετοχή σας στο τραπέζι και να μας λέτε δύο λόγια για αυτήν. Μετά το αναψυκτικό θα ψηφίσουμε όλοι για τον νικητή. Ναι, Ρούλη. Ποιο είναι το βραβείο? Συγγνώμη. Τι παίρνει ο νικητής? Θεέ μου, δεν το σκέφτηκα αυτό. Μπορείς να ψήσεις ένα κέικ για τον νικητή. Καλή ιδέα, Μάγκη. Ο νικητής θα πάρει ένα εισιτήριο που θα αντιστοιχεί σε ένα κέικ από μένα. Πολύ καλό βραβείο. Μ' αρέσει το κέικ, ναι. Γεια σου, Γουλιμπούλη. Συγγνώμη που άργησα. Γεια σου, Μάγκη. Να πλησιάσει ο πρώτος διαγωνιζόμενος και να πει το όνομά του. Πάω εγώ πρώτος. Περιμένετε να δείτε. Σίγουρα εγώ θα είμαι ο νικητής. Αυτό είναι το... Δεν δήλωσες το όνομά σου. Γουλιμπούλη, Ηρακλή. Το ξέρεις το όνομά του? Όνομα? Νέντλι. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η συλλογή μου από καπέλα μάχων. Έχουν κορδέλα, λαμπυρίζουν και το αγαπημένο μου είναι το μαύρο. Σίγουρα αυτός θα κερδίσει. Φοβερή συλλογή. Συνεχίζουμε. Επόμενος. Όνομα. Μάγκη, και συλλέγω κάρτες από όλο τον κόσμο. Τις παίρνω από το θείο μου. Η δουλειά του απαιτεί να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.
έρθει οι αδερφές μου. Συλλέγουμε κουδουνάκια γελάδων. Ευχαριστώ, κορίτσι, ευχαριστούμε. Ο επόμενος τώρα. Ο επόμενος. Είμαι έτοιμος. Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος, παρακαλώ? Ευχαριστώ, Ηρακλή. Εγώ μαζεύω αυτά τα όμορφα κουμπιά. Το όνομά σας, παρακαλώ. Ηρακλή, μερικές φορές είσαι φοβερός. Ρούλης, ρο, όμικρον, ύψιλον, λάμδα, είναι σίγμα τελικό. Ευχαριστώ. Αυτά τα κουμπιά κρατούσαν το παντελόνι του διάσημου προ πάπο μου. Έπεσε σε ταινίες. Εντυπωσιάστηκα, Ρούλη. Ευχαριστώ. Με βοηθάει κάποιος να κατέβω? Σειρά μου τώρα. Όνομα? Είμαι ο φοβερός Γουλί Μπούλι. Η συλλογή μου από Κολοκύθες. Αυτές όλες ίδιες είναι. Δεν έχουν καμία διαφορά. Τι ντροπή. Ναι, δεν είναι ωραίες. Μα πρέπει να μαζεύεις διαφορετικές. Αλήθεια? Ναι. Δεν πειράζει όμως, είναι φανερό ότι νοιάζεσαι για αυτές και αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι είναι. Όντως νοιάζεται για αυτές. Λατρεύει τις κολοκύθες. Τώρα δείτε ξανά τις συλλογές. Όταν βγάλετε απόφαση, ρίχτε την ψήφο σας στην κάλπη. Μετά πιείτε ένα αναψυκτικό. Μετά θα μετρήσουμε τις ψήφους και θα ανακοινώσω τον νικητή. Ηρακλή, ξέρω ότι τα καπέλα μου είναι τα καλύτερα, αλλά πού είναι η δική σου συμμετοχή? Έχεις δίκιο. Να την. Όνομα? Ηρακλής Χόξ. Να το κουβάρι μου με το σπάγκο. Ω, υπέροχο είναι. Τώρα ρίξτε μια ματιά στα αντικείμενα και μετά πάρτε ένα αναψυκτικό. Φοβερό αυτό το γλυκό. Να μου δώσεις τη συνταγή. Να κλείσουμε ημερομηνία. Αναρωτιέμαι ποιος θα κερδίσει. Ναι, είναι δύσκολη η απόφαση. Εγώ ξέρω ποιον θα ψηφίσω. Κι εγώ. Προσοχή, παρακαλώ. Θα μετρήσουμε τις ψήφους. Τώρα ανοίγω την κάλπη. Ας έρθει κοντά μου η Μάγκη. Θα μου δίνει μία-μία ψήφο, την οποία θα ανακοινώνω και θα σημειώνω. Εντάξει, Μάγκη, θα μετρήσουμε τις ψήφους. Βέβαια! Μια ψήφος για τις αδερφές μου. Μια ψήφος για τον Έντλι. Μια ψήφος για τον Ρούλι. Μια ψήφος για τον Ηρακλή. Μια ψήφος για τον Γουλιμπούλι. Μπράβο μου! Τέλειωσαν! Ποιος νίκησε? Έχουμε ισοπαλία. Δεν καταλαβαίνω. Πού είναι το αστείο? Γιατί γελάμε όλοι? Ποιος είναι νικητής? Δεν κατάλαβες, Νέντλι. Όλοι πήραν από μία ψήφο. Μου φαίνεται ότι ο καθένας σας ψήφισε τον εαυτό του. Α, ελάτε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, είστε όλοι νικητές και θα φτιάξω από ένα κέικ για όλους σας. Μισό λεπτό. Υπάρχουν 5 ψήφοι. 6 έπρεπε να είναι. Κάτι τρέχει. Η ψηφοφορία είναι στημένη. Όχι, δεν είναι. Εγώ δεν ψήφισα. Γιατί? Επειδή δεν μπορούσα να αποφασίσω ποιον ήθελα. Πιστεύω ότι είστε όλοι νικητές. Το χαμένο κοντραμπάσο. Τέλειο. Mm-mm.
Γιατί άραγε άφησε το βιολί του εδώ ο καλός γίγαντας? Αν ήταν δικό μου θα το πρόσεχα πολύ. Ω, Θεέ μου, ελπίζω να είναι εντάξει μέχρι να γυρίσω. Γεια σου, Ηρακλή. Πού ήσουν? Μάζευα μήλα, εσείς που ήσασταν? Εσένα ψάχναμε, άργησες. Επειδή βρήκα το βιολί του καλού γίγαντα στο δάσος με τις μήλες. Καλύτερα να πάμε εκεί και να προσέχουμε το βιολί. Ελάτε, ας βιαστούμε. Ηρακλή, κοντεύουμε. Ω, ξέρω ότι είναι κάπου εδώ. Σταθείτε, αυτός ο θάμνος φαίνεται γνωστός. Ωραία, εδώ είναι. Γούλι μπούλι, μιλάμε για τεράστιο βιολί, ε! Θα σε βοηθήσω, Ηρακλή. Όχι, σε ευχαριστώ. Εγώ το βρήκα και θέλω να το επιστρέψω στο καλό γίγαντα. Μα θα είναι εύκολο για μένα να το μεταφέρω. Μπορεί να το σπάσεις. Όχι, είναι δικιά μου ευθύνη. Αν του φωνάξω εγώ θα μ' ακούσει. Είμαι ο φοβερός Γούλι Μπούλι. Καλέ μου, Ηρακλή, είσαι καλά? Μάγκη, πιστεύεις ότι αυτό το βιολί ανήκει στο καλό γίγαντα? Έτσι νομίζω. Σε ποιον άλλο μπορεί να ανήκει? Αν δεν ανήκει σε αυτόν και δεν μπορέσουμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη, νομίζω ότι μπορώ να το κρατήσω. Γούλι Μπούλι, νόμιζα ότι θα φώναζε τον καλό γίγαντα. Το ξέχασα. Ορίστε λοιπόν. Κύριε Γίγαντα, εγώ είμαι ο φοβερός Γούλι Μπούλι. Πού είστε? Γεια σου, Γούλι Μπούλι. Γεια σου, καλή γίγαντα. Έχουμε κάτι για σας. Κύριε, καλέ γίγαντα. Εγώ είμαι ο Ηρακλής Χόξ. Κύριε, βρήκα το βιολί σας και θα σας το έδινα τώρα. Λυπάμαι, μικρούλι μου, αλλά αυτό το βιολί δεν είναι δικό μου. Δεν είναι κανενός. Συγγνώμη, κύριε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι βιολί, είναι κοντραμπάσο. Μα κύριε, αν δεν είναι δικό σας θα το πάρω στο σπίτι μου. Και στο μεταξύ θα προσπαθήσω να βρω σε ποιον ανήκει. Πολύ καλή ιδέα. Ο Ηρακλής ελπίζει να μην βρεθεί ο ιδιοκτήτης γιατί θέλει να το κρατήσει. Όχι, δεν θέλω αυτό. Είναι πανέμορφο όμως. Με ευχαριστεί πολύ να το κοιτάζω. Ναι, ένα σπουδαίο ποίημα λέει. Ένα όμορφο πράγμα είναι παντοτινή χαρά. Γεια σας, μικρή μου φίλη. Ελάτε πάλι. Αντίο. Αντίο. Γούλι Μπούλι, θέλω να ανέβω στην πλάτη σου. Με εξάντλησε το κοντραμπάσο. Πρόσεχε το όμως. Εντάξει, Ηρακλή. Ηρακλή, θα το λιώσεις πια. Ελπίζω όχι. Πώς είναι? Ηρακλή, υπέροχο είναι. Κοιτάξτε, κάποιος έρχεται. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ αυτόν. Hey, πώς τα πάτε? Βλέπω ότι βρήκατε το όργανο. Το όργανο? Ναι, φίλε, το όργανο, το μπάσο μου. Δικό σας είναι. Αναρωτιόμασταν τι νος ήταν. Δικό μου είναι. Ναι. Για περιμένετε. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι? Λοιπόν, μπορώ να σου πω που το άφησα. Προσπαθούσα να περιεργαστώ το γίγαντα, γι' αυτό το άφησε στο δάσος με τις μηλιές. Όταν γύρισα πίσω είχα... Είναι Ηρακλή, δικό του είναι. Έτσι νομίζω. Θα παίξεις για μας. Με τα χαράς. Θα ήταν όμως καλύτερα αν είχα και συνοδεία. Παίζει κανείς τα πλήκτρα, Μετάφραση παρακαλώ. Παίζει κανείς κλειδοκύμβαλο? Α, πιάνω. Ο Ηρακλής παίζει. Φέρ' το πιάνο σου, Ηρακλή.
Του Ηρακλή του αρέσει το κοντραμπάσο. Το θεωρεί πανέμορφο. Νομίζαμε ότι ήταν το βιολί του καλού γίγαντα, επειδή ήταν πολύ μεγάλο. Ωραία, Ηρακλή. Ηρακλή, σε είπαμε. Είσαι έτοιμος? Ξεκίνα και θα ακολουθήσω.